Έλληνα, σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Δήμου Βερβαινών της ΣΥΤΡΙ Συνέντη Ψηφιακές Πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και της ΣΥΤΡΙ Καλά στην ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Active Days που τρέχει ο Δήμος Βερβαινών μαζί με άλλους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας που αφορά παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υγείας σε οικίες ηλικιωμένων συνδημοτών μας. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Βερβαινών, ο κ. Γιώργος Δασταμάνης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινοφιλούς Έργου Βερβαινών, ο κ. Πούλιος, ο διευθυντής της ΣΥΤΡΙ Καλά, ο κ. Ράπτης και ο αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής μέρημνας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Στοπαλίδης. Επίσης, καλωσορίζω στην αίθουσα και τον κ. Πόλη, τον αγαπητό αντιδήμαρχο. Και δίνω το λόγο στο Δήμο Βερβαινών και στο Δήμο Βερβαινών για ένα πρώτο χαιρετισμό. Ευχαριστώ κύριε Τριγώνη. Σας καλωσορίζω και εγώ, κύριε Περιφερειάρχε, υπεύθυνη του ΣΥΤΡΙ Καλά, μια αξιόλογη εταιρεία. Παραδοτικά, γιατί δεν το λέω αυτό για να σας προαγγέλσω, είναι αναγνωρισμένο παραδοτικά. Τέτοιου είδους συνεργασίες ο Δήμος μας τις επιδιώκει. Πλέον όλοι μας θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να πάμε σε σύγχρονες μορφές όπως είναι η ψηφιακή εποχή. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, εφαρμόζεται σε λίγες χώρες αυτή τη στιγμή. Και αυτό το έργο έχει στόχο να παρατείνει και να υποστηρίξει την ανεξάρτητη διαβίωση κυρίως των ηλικιωμένων, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε διάφορα χωριά κυρίως και έχουν άμεση ανάγκη χωρίς να έχουν κάποιον δίπλα τους. Το εφαρμόζουμε πιλωτικά, πιστεύω ότι θα πετύχει αυτό το έργο. Θα σας αναφέρω λεπτομέρειες και οι υπεύθυνοι του ΙΤΡΙ καλά που συνεργαζόμαστε. Και στόχος μας είναι να το εφαρμόσουμε σε όλο το βάθος και το μήκος του Δήμου μας. Ο κύριος Πούλιος έχει ένα λόγο για το λόγο για τον κοινωνισμό. Στην πρώτη πλευρά μου χαιρετίζω την Ελλήνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι όλοι οι πρόσωποι εδώ πέρα. Εμείς, σαν ΔΕΚΕΚ, συνεισφέρουμε στην υλοποίηση του προγράμματος με τη δομή βοήθεια στο σπίτι και εύχομαι την απόλυτη επιτυχία και την υλοποίηση του προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τοπαλίδη. Είναι πολύ σημαντική η ενέργεια του project μάλλον που έχει να πάρει το ΙΤΡΙ Καλά. Δεν είναι μόνο όλοι μας, λίγο πολύ έχουν κάποιον φιλανό, συγγενή, φίλο, ο οποίος είναι μόνος του. Είναι σε ένα προγραμματισμένο χωριό, είναι στην πόλη μαζί μόνος του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί σε μια συστηματική αγωγή την οποία την έχει ανάγκη. Αυτό δεν έχει να κάνει σίγουρα με το λόγο των συνάνθρωπων μας που πρέπει να το προφυλάξουν, αλλά η εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων πρέπει να σημειώσουμε ότι πολύ πολύ εύκολα μειώνει και το κόστος νοσηλείας, το κόστος και τον χρόνο από τους ανθρώπους που είναι στο βοήθεια στο σπίτι με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ πολύ καλύτερο ποιοτικό επίπεδο για τον συνάνθρωπό μας. Αυτός είναι ο στόχος. Να έχουμε πάντοτε ποιοτικές υπηρεσίες για τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Το home care αναπτύσσεται με ραφές εξελίξεις και έρχεται αυτή τη στιγμή η τεχνολογία από την ΙΤΡΙ Καλά να καλύψει ένα ακόμη μεγαλύτερο, ένα ακόμα παραπάνω σε online διαδικασίες να μπορούμε να ελέγχουμε τους συνανθρώπους μας, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας. Και βέβαια να ενημερώνεται και ο θεράπης γιατρός. Πολύ σημαντικό για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση όλων των συνανθρώπων μας. Εγώ να σας καλωσορίσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ για να ακούσω και να μάθω από εσάς. Και πιστεύω ότι όντως οι τέτοιες ενέργειες μόνο σε καλό πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα των ομιλιών, ένα πρώτο χαιρετισμό τον κύριο Ράπτη, τον ειδικό στις ψηφιακές πόλεις, που και εμείς ευελπιστούμε να μπούμε σε αυτόν τον χάρτη σαν Δήμο Βερβαινών και μετά συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις. Καλημέρα από μένα. Καλημέρα στα φιλόξενα Βερβαινά. Φιλόξενα την άποψη ότι τα τελευταία 15 χρόνια που ασχολούμαστε με το ΙΤΡΙ Καλά με αυτό που λέγεται ψηφιακή τεχνολογία, θέλω να σας πω ότι τα Βερβαινά πρωτοστατήσανε και όπως θα φανεί και σήμερα πάλι πρωτοστατούν. Τι εννοούμε, η ψηφιακή τεχνολογία είναι αυτή η οποία όπως είπε και προλαλήσατε, μπορεί να δώσει λύσεις
σε περιπτώσεις απομόνωσης, απομακρυσμένης διαβίωσης, περίπτωση που δεν μπορεί κάποιος να επιβλέψει κάποιον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί και επιδοτεί την έρευνα πάνω σε αυτό το τομέα. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει, αυτό είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, και τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βελτιστοποιήσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αυτό που σήμερα κάνουν ευρεμενά και άλλοι 9 δήμοι από την εταιρεία στην οποία συμμετέχει της Αδήμος, η οποία είναι μοναδικό παράδειγμα σε όλη την Ελλάδα, τις ψηφιακές πόλεις και της Ελλάδας, αυτό που σημαίνει σήμερα στα ευρεμενά είναι το μέλλον. Και με αυτό το πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δει να βελτιστοποιήσει την υπηρεσία την οποία παρέχει. Όπως θα σας πούμε και οι συνάδελφοι που θα ξαναλύσουν το πρόγραμμα, παρακολουθούμε με την καλή πάντα έννοια την διαβίωση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν συγγενείς, ζουν απομονωμένοι, ζουν μόνοι τους. Και επεμβαίνουμε, η τεχνολογία έχει σήμερα φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να επέμβει και να το πούμε έτσι, να σώσει τη ζωή του σε κάποιες περιπτώσεις. Παράδειγμα, μια στοχεία στο σπίτι, παράδειγμα, μια ειδική πτώση που. Σίγουρα, αν δεν έχεις κάποιον μαζί σου να ζεις στο σπίτι, όλοι αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Θα σας εξηγήσω ένα παιδί για το πρόγραμμα, θα σας εξηγήσω εγώ και το που θέλω να κλείσω είναι ότι ο Δήμος Γρεβενών πρωτοστατεί σε αυτό που ονομάζουν ψηφιακές πόλεις της Κεντρικής Ελλάδας. Και ότι τα ψηφιακά έργα δεν είναι έργα να φτιάξουμε μια γέφυρα ή να φτιάξουμε ένα τούνελ να τυπήσουμε τον βουνό να περάσουμε απέναντι, είναι απλά έργα, γρήγορα έργα, τα οποία τα βλέπουμε άμεσα στην καθημερινότητα την οποία ζούμε. Αφού λοιπόν σας κάνουμε την ενημέρωση τι ήταν αυτό το πρόγραμμα, τι είναι αυτό το πρόγραμμα που τρέχουμε στα Γρεβενά και που επιθυμούμε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα τελειώνοντας η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με τη βοήθεια της περιφέρειας, θα επανέλθουμε εξηγώντας και απαντώντας ερωτήσεις για το πώς και εκείνη η ουσία της συνάντησης, για το πώς τη γνώμη σας θα μπορούσε να βελτιωθεί ή να βελτιστοποιηθεί αυτή η υπηρεσία που παρέχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που γνωρίζουμε και που μας έκανε. Εμείς ευχαριστούμε, όπως και όσους όλους παρευρίσκονται στην ενημερωτική ημερίδα. Το λόγο έχει η κυρία Χριστίνα Καραμπέρη, που θα μας παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Activate, υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης ηλικιωμένων μέσω IoT διαδικτύου των πραγμάτων. Η κυρία Καραμπέρη είναι εξαιρετική ηλεκτρολόγος. Η Χριστίνα είναι μαζί μας 10 χρόνια, η Χριστίνα είναι ψυχολόγος και ασχολείται με την πλευρά της ανθρώπινης υποστήριξης σε όλα τα στάδια αυτής της ψηφιακής διαδικασίας. Να σας καλημερίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε εδώ σήμερα να μιλήσω για το πρόγραμμα Activates, ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρείται ένας πιλότος μεγάλης κλίμακας, ένα έργο μεγάλης κλίμακας, θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Το πρόγραμμα Activates δημιουργήθηκε προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που επιφέρει η γύρανση του πληθυσμού μέσα από υπηρεσίες που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες. Σε 7 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες δημιουργήθηκαν 9 πιλότοι, δηλαδή 9 περιοχές, οι οποίες δοκίμασαν μια σειρά από υπηρεσίες. Είναι ένα αρκετά μεγάλο έργο που είχε 50 εταίρους όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα προϋπολογισμό που έφτασε στα 22 εκατομμύρια, που τι κάναν, δημιούργησαν και αξιολόγησαν 7.000 έξυπνα σπίτια σε όλη την Ευρώπη. Ειδικά στην Ελλάδα, το έργο έτρεξε με την υποστήριξη του ΕΚΕΤΑ και του ΕΠΙΣΕΗ, του διευθυντικά ιδρύματα, εταιριών πληροφορική όπω είναι ο Γνώμων και η Υποτριβάτο, και οι πιλότοι, δηλαδή τα έξυπνα σπίτια και οι πιλότοι του Activate, τρέξανε στο Δήμο Πηλά Σκοτιάδη, στο Δήμο Μεταμόρφωση και σε 6 Δήμου Κεντρική Ελλάδο, τη ΣΥΤΙΣΝΕΤ. Συγκεκριμένα στην Κατερίνη, στη Βέλεια, στη Λάρισα, στην Καρδίσα, στα Πρίκαλα και στα Γρεβέντα. Είναι ένα έργο το οποίο διέρχεσε 3 χρόνια και μέσα από τα 3 χρόνια τουλάχιστον 10.000 ηλικιωμένοι, άμεσα ή έμεσα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, χρησιμοποίησαν και αξιολόγησαν κάποιες υπηρεσίες στην Ευρώπη και στην πληροφορία. Δηλαδή, έξυπνες υπηρεσίες που ενίσχυαν την καθημερινότητά του και την ποιότητα ζωή του. Ειδικά οι ελληνικοί πιλότοι, δηλαδή οι πιλότοι που δοκιμάστηκαν, οι υπηρεσίες που εμείς δημιουργήσαμε στην Ελλάδα, είχαν στο στόχο να υποστηρίξουν τους ηλικιωμένους σε θέματα πρόληψης, ασφάλειας και μετακίνησης. Εδώ θέλω να διευθυνήσω κάτι. Το Activate δεν χρησιμοποίησε υπηρεσίες οι οποίες ήταν και πρώτη φορά.
Το Active Edge έχει τη λογική του να πάρει υπηρεσίες που είχαν υλοποιηθεί σε προηγούμενα προγράμματα, που είχαν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικές και ήταν θετικό αντίκτυπο, οι οποίες ήταν απομονωμένες, δηλαδή λειτουργήσαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και να τις βάλει να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους στην πλατφόρμα του Active Edge, να ενοποιηθούν, να γίνουν δηλαδή αποκλειστά συστήματα ανοιχτά, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ακόμα πιο έξυπνο σύστημα έξυπνης διαβίωσης. Στην Ελλάδα, ο στόχος είναι να φτάσουμε πάνω από 1.000 ηλικιωμένους, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Ειδικά λοιπόν στη Citiznet, στους 6 αυτούς δήμους που ανέφερα και στα Γρεβενά επίσης. Μέχρι το 2018 και το 2019 δημιουργήσαμε 114 έξυπνα σπίτια για τους δικαιούχους του βοήθεια στο σπίτι. Που στόχο ότι είχαμε να βοηθήσουμε να έχουν πιο ανεξάρτητη διαβίωση τα ηλικιωμένα αυτά μοναχικά άτομα και παράλληλα με ένα έμεσο τρόπο να υποστηρίξουμε και προσεγγίσουμε αυτόν τον ηλικιωμένο και θα εξηγήσω σε λίγο πώς. Μέσα από όλες αυτές τις υπηρεσίες, επαναλαμβάνω πως ήταν η home γενιά του διαδικτύου, το Internet of Things. Επομένως, πέρυσι το καλοκαίρι δημιουργήσαμε το πρώτο το control room στο Δήμο Τρικαίων, όπου το συνεχώσαμε με δύο επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ήταν δεσμευμένοι και είναι δεσμευμένοι να παρακολουθούν με την καλή έννοια, συγχυσουχώς, τα 114 αυτά έξυπνα σπίτια σε όλους και στους 6 δήμους, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και όλες συγκεκριμένες που είναι ώρες λειτουργίας ενός γραφείου. Να παρακολουθούν. Θα εξηγήσω σε λίγο, αλλά στην ουσία να βλέπουν αν υπάρχουν κάποιες συναγερμοί, αν υπάρχουν κάποιες συναγερμοί στο σπίτι, έγιναν κάποιο σήμα το οποίο έξυπνα ότι πρέπει να επεμβούν. Παράλληλα, 93 συγγενείς αυτών των ηλικιωμένων, και αυτό θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό, είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυτές τις ειδοποιήσεις για το τι συμβαίνει στα σπίτια των συγγενών τους, και ως 24/24 μέσα από email. Ένα έξυπνο σπίτι λοιπόν αποτελείται από ανοιχτή πόρτα, όπου μπορεί να δει αν η πόρτα εξωτερική είσοδο ανοίξει ή κλείσει κάποια μάλιστα ή τη ώρα, βράδυ, αν δεν ξέρει να κλείσει. Από ειδικές κίνησης, όπου μπορούσαν να λέξουν αν υπάρχει κίνηση μέσα στο σπίτι και οδός είναι και εγώ θα ήταν αν δεν υπάρχει κίνηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από ανοιχτή μονοξιδίου του άνθρωπου, όπως να κάνει στην περίπτωση που πιάσει το φωτιά, να ξεχάσει ένα μάτι ανοιχτό ένα δικαιωμένο άνθρωπο. Και από ένα φορητό κουμπί τηλεβοήθεια, όπου πατώντα το, ενώ τηλεφορεί στο σπίτι, θα μπορούσε να στείλει κατευθείαν στη δική μα πλατφόρμα, στο control room των Τρικάλων, σήμα κινδύνου ότι κάτι συμβαίνει. Και εμείς αμέσως παίρνουμε τηλέφωνο να δούμε. Όλες αυτές λοιπόν οι ειδοποιήσεις μπορούσαν παράλληλα να πάνε και στους συγγενείς των ηλικιωμένων μέσω email. Στο επόμενο διάστημα, σε κάποια από αυτά τα σπίτια θα δώσουμε δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μια ενημέρωση υπηρεσία, ένα έξυπνο ρολόι την πρόληψη οστεοφόρωσης. Είναι κομμάτι της ανταλλαγής που κάνουμε με υπηρεσίες με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που τρέχουμε μαζί το Active Edge. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα σενάριο, τα έξυπνα σπίτια. Το δεύτερο σενάριο που έτρεξε σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισα, το οποίο έτρεξε ο Γιώργος Δαφούλας, θα σας μιλήσει σε λίγο, αφορούσε καθαρά ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Πάνω από 100 ασθενείς προμηθεύτηκαν με τηλεοπτική ζαχαρόδη, καλά τα λέω. Τα οποία είχαν δυνατότητα να παίρνουν ήδη τη μέτρηση στο σπίτι και αυτόματα να έρθουν στον Επαγγελματία Υγεία στο Πανεπιστημιακό στη Λάρισα να μπορούν να δουν τις μετρήσεις. Πώς ήδη να αναπτυχθούν, να μετακινηθούν. Αυτοί ήταν λοιπόν οι δύο πιλότοι, τα έξυπνα σπίτια και το βιοσυγχαρόμετρο, που τρέξανε μέσω της Citiznet τα τελευταία 2 χρόνια. Όπως είπα πιο πριν, δεν ήταν υπηρεσίες οι οποίες τις δοκιμάσαμε για πρώτη φορά. Τις χρησιμοποιήσαμε και τις αξιολογήσαμε στο παρελθόν σε άλλα προγράμματα και από εκεί είδαμε ότι έχουν αποτελεσματικότητα. Τα έξυπνα σπίτια προήλθαν από το πρόγραμμα SSL που έτρεξε στον Δήμο Τρικαίων το 2011 και αφορούσε έξυπνα σπίτια για άτομα με ήπια μορφή άνοιξη. Ήταν ένα πρόγραμμα που είχε θετικά αποτελέσματα, με σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και σημαντική μείωση του βάρους που βιώναν οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων. Το τηλεπιδιασυγχαρόμετρο αφορούσε, ήταν ένα κομμάτι της υπηρεσίας που είχε δοκιμαστεί στο Renew Health, ένα έργο πολύ σημαντικό που έτρεξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα πάλι σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό στην Λάρισα, όπου πάνω από 500 χρόνια ασθενείς με προβλήματα καρδιάς, σάκαρο ή αναπνευστικά προβλήματα μπορούσαν να πάρουν ήδη τις μετρήσεις τους στο σπίτι και αυτόματα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα αυτές οι μετρήσεις να πηγαίνουν στο θεράποντα γιατρό, χωρίς ήδη να μετακινηθούν από το νοσοκομείο. Αυτά λοιπόν ήταν τα προγράμματα που ξεκίνησε, τα οποία δεν ήταν ποτέ στην ουσία επικοινωνήσει μεταξύ του, υλοποιήθηκαν σε πολύ διαφορετική μα τεχνική περίοδο, τα οποία μέσα από το πλατφόρμα του Active Edge μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν κάτι πιο ολοκληρωμένο. Και αυτή είναι η ουσία του Active Edge. Ένα μεγάλο κομμάτι του Active Edge, το οποίο ίσω να μην αφορά τον πολίτη που χρησιμοποιεί την υπηρεσία, είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών. Θυμηθείτε ότι σα είπα στην αρχή ότι πάνω από 10.000 ηλικιωμένοι τα τελευταία 2 χρόνια
χρησιμοποίησαν αυτές τις υπηρεσίες με τον έναν άλλο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Φανταστείτε λοιπόν, από τη στιγμή που κλείθηκαν αυτοί οι άνθρωποι να ξενοδοχήσουν, είχε αποτέλεσμα. Βελτιώθηκε η ζωή μου, νιώθω πιο ασφαλής, είμαι πιο ευεξάρτητος, νιώθω πιο ασφαλής για τον συγγενή μου. Φανταστείτε λοιπόν 10.000 άτομα να κληθούν να ξενοδοχήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Είναι ένας τεράστιος όγκος δεδομένων, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Το πλαίσιο αξιολόγηση του Activates έγινε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το τοπικό, το local, γι' αυτό και λέγεται local το πλαίσιο αξιολόγηση. Δηλαδή από κλίμακες που εμείς χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε τις δικές μας υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε εδώ στην κεντρική Ελλάδα. Και το global, παγκόσμιο επίπεδο, όπου είναι κοινές κλίμακες αξιολόγηση που είναι και για τις 10.000 χρήστες σε όλη την Ευρώπη. Ένα σημαντικό όγκο δεδομένων, ο οποίο μπορεί ακόμα να θεωρηθεί και ένα σημαντικό κομμάτι για να διατάξει πολιτικών υγεία στο μέλλον. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Activates, το οποίο δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με το χρήστη, αλλά έχει να κάνει με την πολιτική υγεία που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του Activates είναι πώς αξιοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Έχει δημιουργηθεί ένα Open Database, ένα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, ο οποίο είναι ανοιχτό, στον οποίο μπορεί να αντιδράσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μέσω των πίνακα εργαλείων RSP, όπου εμείς που τρέχουμε το πρόγραμμα ανεβάζουμε και βλέπουμε σε real time τα δεδομένα και τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Από την ιστοσελίδα του Activates Public Evidence, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή και με το τέλος του έργου, οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας ή και μη, ο οποίος ασχολείται με τη φροντίδα των ηλικιωμένων, μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και τις έρευνες που κάνουν παράλληλα μέσα στο Activates και από το Advisor Board, το οποίο οποιοδήποτε θέλει να ενημερωθεί για το τι καινούριες υπηρεσίες έχουν δημιουργηθεί για την έξυπνη διαβίωση και το τι καινούριες τεχνολογίες υπάρχουν, εκεί το καλύτερο μέρος να μάθει για πράγματα. Άρα η πληροφορία δεν έμεινε. Η πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους και θα συνεχίσει να αξιοποιηθεί με το τέλος του έργου. Και ολοκληρώνοντας, αυτό ήταν το Activates. Το Activates στις επόμενες δύο-τρεις μήνες θα ολοκληρωθεί. Θεωρούμε ότι υπέρχεται το σκοπό του, στην ουσία δηλαδή να βάλει διαχειριστά μεταξύ του συστήματα και υπηρεσίες να επικοινωνήσουν, να συγκεντρώσουν ένα σημαντικό όγκο στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα μας επιτρέψουν να δούμε αν τελικά αυτές οι υπηρεσίες έχουν θετικό αντίκτυπο ή όχι, ή αξίζουν τον κόπο ή όχι να συνεχιστούν. Και θεωρούμε πως ναι, και να αξιοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντάς τα σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την υγεία των ηλικιωμένων και στους ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις νέες υπηρεσίες που υπάρχουν για την φροντίδα των ηλικιωμένων. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Το λόγο θα το δώσω στον γιατρό μας, τον κύριο Γιώργο Δαφούλα. Το επόμενο πρόγραμμα. Και αν θέλει να σημειώσει και κάτι για αυτό. Πριν πάρει το λόγο ο γιατρός, ο οποίος σαν φοιτητής της ιατρικής καλακή είπε τελείωσε και θέλω να ασχοληθώ με έναν κλάδο που είναι η ηλεκτρονική υγεία. Δεν το πιστέψαμε στην αρχή, αλλά μετά από 15 χρόνια, 10 ή όχι πόσο, 12 χρόνια, όντως είναι η αιχμή του μέλλοντος. Δηλαδή η ψηφιακή βοήθεια, δηλαδή τα συστήματα, τα τηλέφωνα, τα δίκτυα, βοηθούν να περάσουμε καλύτερες μέρες. Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Σας ανέφερε η Χριστίνα ότι υπάρχει δυνατότητα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ίδια μορφή άνοιας να μην χρειάζεται την απαραίτητη στήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον ή από συνήθως παίρνω μια βοηθό για να βοηθώ στο σπίτι. Σήμερα η τεχνολογία μπορεί να το εγγυηθεί αυτό το πράγμα. Το πείραμα έγινε όχι μόνο στα Αφρικά αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Και ο άνθρωπος όταν έφευγε από το ρυθμό του, τον οποίο ρυθμό του τον καταλάβαινε ο υπολογιστής μετά από μία-δύο εβδομάδες, αμέσως πρώτα απ' όλα επικοινωνούσε μαζί του μέσα στο σπίτι να τον επαναφέρει. Είχαμε μία τηλεόραση που άνοιγε και έλεγε «Κύριε Κώστα, πώς είναι την κόρη σου» και του βγάζει τέσσερις επιλογές. Αν ο κύριος Κώστας πατούσε λάθος όνομα, έφυγε σε μέσο του συγγενή του. Αλλά και αν ο κύριος Κώστας έφυγε από το σπίτι και έβγαινε έξω, πάλι ήταν συναγερμός για μας και για τους συγγενείς μου. Όπως αντιλαμβάνεστε, το μεγαλύτερο όφελος το έχουν οι συγγενείς. Και όχι μόνο από αυτό το έργο, αλλά πού βοηθιέται ο Δήμος, πού βοηθιέται η πόλη, πού βοηθιέται η οικονομία. Όταν εγώ, ας πούμε, είμαι τετάρτου βαθμού καρδιοπαθής, πρέπει κάθε 15 μέρες, σαν 11 μήνα να πάω και είμαι στη δημόσια υγεία, δεν είμαι σε ιδιώτη γιατρό, πρέπει να πάω στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Έτσι, να μου κάνει τι ο γιατρός εκεί, ένα καρδιογράφημα. Και να δει το καρδιογράφημά μου και να μου πει: ξέρεις τώρα αυτό το καπάκι κάτω επί δύο ή μείωσε αυτό το καπάκι. Και φαντάζεστε εγώ να είμαι τώρα από πού να πάω από το περιβόλι. Δεν μπορώ να οδηγήσω, κοιτά το βαθμό καρδιοπαθή. Πρέπει να πάρω ένα ταξί, συγγενή, να με πάει στα Γιάννη, να δώσω έτσι μόλις με δεκαστέρε του περιβάλλον, να δώσω ποτηλιάρισμα μέσα να περάσω τα επιπλέον, να πάω εκεί, να ψηθώ στην ουρά του γιατρού, να εκνευριστούν οι νοσοκόμες,
να βάλω και πέτρες στο χέρι να πω μέσα. Δηλαδή είναι αυτό το κύκλωμα το οποίο πλέον μπορεί ο ασθενής, γι' αυτό γίνονται τα ερευνητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι τεράστιο το όφελος οι κοινωνίες που το δοκιμάζουν, μπορεί πλέον η τεχνολογία αυτή τη μέτρηση να την κάνει ο άνθρωπος μόνος του, όποια ηλικία και όποια μόρφωση να έχει στο σπίτι του και αυτόματα να την βλέπει ο γιατρός του στο πανεπιστημιακό του που είναι στη Λάρισα ή ο ιδιώτης γιατρός του στην Καλιφόρνια ή στην Αυστραλία ή στην Αθήνα ή στα Γρεβενά. Όλοι έχουν ωφεληθεί. Περισσότερο όμως από όλους έχει ωφεληθεί ο ίδιος ο ασθενής, διότι νιώθει τη σιγουριά ότι έχει κάποιον δίπλα του. Και έχει αποδειχθεί ότι αυτό που λέμε σε εμάς με τις τοπίες του τρόπου ζωής, γιατί εμείς δεν υποφέρουμε σαν κοινής, στον ασθενή έχει αυξηθεί το προσδόκιμο της ηλικίας του. Ζουν περισσότερα χρόνια, απέδειξε η στατιστική έρευνα που γίνεται όταν μπορούν να είναι συνδεδεμένοι με τον γιατρό τους. Αυτά τα συστήματα, βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, έχουν και μεγαλύτερο αντίκτυπο στη Βόρεια Ευρώπη, όπου 6 μήνες τον χρόνο έχουν νύχτα, έχουν πάγους, έχουν πράγματα και δεν μπορούν να τα κινηθούν. Αλλά ποια είναι η διαφορά της Νορβηγίας με την Αντέρα? Το ίδιο πράγμα. Και εμείς απομακρυσμένοι είμαστε ή, να πω, με τα κουφονίσια. Το ίδιο πράγμα όμως και στην Ελλάδα. Άρα οι ιδιαιτερότητες οι γεωγραφικές βοηθάνε πάρα πολύ. Η τεχνολογία βοηθά για να μικρύνει, να εξουδετερώσει αυτή την έλλειψη επαφής του ασθενούς με τον γιατρό. Άρα ο λόγος του γιατρού πιστεύω λίγο έτσι να μπαίνουμε στο πλέον τι είναι η ψηφιακή υγεία, αυτό που έρχεται. Λίγο έχουμε να θέσουμε το λόγιο σπίτι για την πιθανή και τώρα θα πιθανή. Είναι καλό γιατρό, δεν είναι καλό του μητέρα. Που Λουκάς είναι δίπλα. Τώρα, η τιμή μας, η περιφέρεια, τα λόγια του περιφερειάρχη, καλά, είναι δεδομένο ότι ο Δήμος Γρεβενών και η πόλη των Γρεβενών βοηθά αυτή τη στιγμή την πανευρωπαϊκή έρευνα. Είναι σαφές. Είναι ένα ερευνητικό καινοτόμο έργο και μαζί με άλλα βοηθάμε να βελτιστοποιηθεί αυτή η υπηρεσία. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι σήμερα είναι μαζί μας η περιφέρεια, η οποία λέει, που ψηφίζει τώρα του περιφερειάρχη, όλα καλά είναι αυτά τα θέλουμε. Μπορεί να τα συνεχίσουν. Δηλαδή δεν είναι το κόστος, είναι. Έτσι το λέω, είναι λίγο πρόσφατο. Λοιπόν, μπορεί να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη σιγουριά, αλλά μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους καλύτερες υπηρεσίες και στους συγγενείς τους. Σήμερα λοιπόν από απόσταση γίνεται καρδιογράφημα, αξιόπιστο καρδιογράφημα που το βλέπει ο γιατρός που βγαίνει συμπεράσματα. Μπορεί να γίνει σπυρομέτρηση, δηλαδή να γίνει στους πνεύμονες, αναπνεώμενος και εκπνεώμενος αέρας, διαβήτης, να παρακολουθεί τα στάδια όποτε έχει ορίσει ο γιατρός, δηλαδή που συνεννοείται με τον ασθενή, και αρτηριακή πίεση. Δηλαδή να κάνουμε την πίεση, αν κάποιος είναι επιστρεπτικός κλπ. Άρα αυτές οι τέσσερις πατήσεις, αν πρέπει να επισκέπτονται μια φορά το μήνα, δηλαδή κάνει 15 εγώ ξέρω στον τετάρτο βαθμό του γιατρό, δεν υπάρχει λόγος. Και εφαρμοζόμενα αυτά, αυτό που είπε η Χριστίνα, που γίνονται στατιστικές αναλύσεις σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και χώρες που εφαρμόζονται, απέδειξαν ότι είναι και αξιόπιστα και απέδειξαν ότι οι άνθρωποι ζουν και περισσότερο. Διότι έχουν τη σιγουριά ότι, τύπο ξύλο παράδειγμα με το Active Age, αν πέσω κάτω, δεν θα με βρουν μετά από μια εβδομάδα να μιλήσω. Ή πήρα φωτιά, θα δω αμέσως και θα στρέψουν τουλάχιστον οι συγγενείς τους. Αυτή είναι η ψηφιακή τεχνολογία και τα δίκτυα. Τα λέω δίκτυα, είναι τα κινητά τηλέφωνα, είναι αυτά τα κατηγορούν και τα απαξιώνουν, τα 4G και τα 5G. Όλα είναι απαραίτητα με μέτρο. Άρα λοιπόν και εμείς λέμε ότι η περιφέρεια που αν μπορεί να βοηθήσει, εννοείς μπορεί να βοηθήσει. Μαζί με τον Δήμο μπορεί αυτό το πρόγραμμα, όπως και η βοήθεια στο σπίτι περνάει από εσάς, δεν είναι έξοδο να υπάρχουν αυτές οι συσκευές και να κρίνει η βοήθεια στο σπίτι. Ποιοι οι συνάνθρωποι μας τις χρειάζονται, να συνδέονται και να μπορούν να δίνουν την υπηρεσία διαρκώς. Σας ευχαριστώ. Είναι κάτι σημαντικό που θα πει. Εγώ να το πω απλώς στην φωτογραφία που είχα πει από του δημοσιογράφου εδώ και τώρα φαίνεται ότι θέλει συντόμηση γιατί είναι πολύ πιο πίσω. Ωραία, και ο Λουκάς που είναι μαζί μας, δεν το έχει μετά. Τέλος πάντων, κάτι πιο αργομητικά. Το gatekeeper, το Active Age, λοιπόν, είναι το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε όπως είπε στην άνθρωπο στην Εκαρδέρη και στη Θεσσαλονίκη, γιατί το πρόγραμμα τελειώνει το πρώτο εξάμεινο του 20.
και θα έχουν την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που είναι το όψιμο της κλίμακης, θα αναλυθούν τώρα από τα πανεπιστήμια, το ΚΕΤΑ και το ΕΤΣΕ και εμάς και θα έχουμε τα αποτελέσματα του φθινόπωρου του 2020. Ήδη όμως, με τα αποτελέσματα τα πρώτα έτους του 2018, πατριωτικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη πληρώσει τους εταίρους στη Θεσσαλονίκη, το γνώμων και το ΕΚΤΑ, για να συνεχίσει το πρόγραμμα και μετά την λειτουργία χωρίς καν να περιμένει τα αποτελέσματα τελικά. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι ήδη τα πανεπιστήμια κονέλησαν ήδη το έτος του 2018. Με βάση αυτά, κατάφεραν εκεί να συνεχιστεί το έργο. Όλα αυτά από το πρόγραμμα Horizon της Κομισιόν είναι χρήματα, είδατε 22 εκατομμύρια ευρώ, είναι για την καινοτομία. Δηλαδή η Κομισιόν πιλωτάρει αυτές τις υπηρεσίες που θα αργότερα θα πληρώσει σε ευρεία κλίμακα μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή όπως είναι τώρα το ΕΣΠΑ και έχουμε φτιάχνει βοήθεια στο σπίτι, υποδομές, όλα αυτά, το μεθαύριο το νέο ΕΣΠΑ μετά από 5, 6, 7 χρόνια, 10 χρόνια, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό το προγραμματικό πρέσβο τη Κομισιόν, θα έχει τέτοιες υπηρεσίες. Ακριβώς γιατί τις έχει πιλωτάρει και τις έχει δοκιμάσει. Το νέο πρόγραμμα που πήρε η CitizenNet είναι το Gatekeeper. Το Gatekeeper βασίζεται στην επόμενη γενιά, την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτιστική θεία δηλαδή των μηχανών. Και βασίζεται και αυτό πάνω στο δίκτυο των πραγμάτων, το Internet of Things, και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να μπορούν να υποστηρίξουν τόσους μεγάλους αριθμούς χρόνων πασχόντων, χωρίς να χρειάζεται να απασχολούν τόσο κόσμο. Για παράδειγμα, στον διαβήτη. Για παράδειγμα, τα χρόνια αυτά νοσήματα, με βάση τα στοιχεία της ΕΔΙΚΑ, εγώ έκανα ειδικότητα στο ΛΕΚΟ και τώρα είμαι στη Λάρισα για να γίνω διαδικτολόγος. Είχαμε πάρει τα στοιχεία της ΕΔΙΚΑ, ξέρετε ότι είναι όλος ο πληθυσμός, 98% του πληθυσμού, και βρήκαμε ότι ο διαβήτης στην Ελλάδα είναι 8% παίρνουν φάρμακα και 10% υπολογίζεται αν το βάλουν όσοι δεν έχουν διάγνωση. Αυτά όταν παρουσιάστηκαν πριν 2 χρόνια λοιπόν στην εργασία μας, μόνο πριν 30 χρόνια ο διαβήτης ήταν 4% του πληθυσμού. Που σημαίνει ότι, οι ανάγκες διπλασιάστηκαν το ποσοστό του διαβήτη στον πληθυσμό μέσα σε 30 χρόνια. Άλλαξαν τα γονίδια μας, όχι. Άλλαξε όμως ο τρόπος που ζούμε, τρώμε περισσότερο, δεν περπατάμε, κινούμαστε με αυτοκίνητα, άρα αυξάνουν αυτά τα νοσήματα. Οπότε μετά πώς θα απασχολήσουμε τόσους επαγγελματίες υγείας για να έχουμε τόσο μεγάλη φροντίδα όταν θα αυξάνονται οι ηλικιωμένοι και οι χρόνοι πάσχοντες. Πόσα χρήματα θα διαθέσουμε στα συστήματα υγείας, καθώς γυράσει ο πληθυσμός. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Επομένως λοιπόν, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τι είναι. Είναι μηχάνημα το οποίο έχει λυμίτε την λειτουργία του εγκεφάλου. Δηλαδή, όπως ο εγκέφαλος έχει τα νευρικά κύτταρα τα οποία εξεργάζονται κάτι και το μαθαίνουν όσο το κάνουν συνέχεια, έτσι και οι μηχανές μαθαίνουν να κάνουν κάποια δουλειά. Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα βοηθήσει να δίνει αλάρμ, δηλαδή τα έξυπνα σπίτια που έχουμε τώρα. Με την έννοια αυτή, θα μαθαίνουν τα δεδομένα αυτά που συλλέγουν για ένα μήνα, βλέποντας πώς ζει αυτός ο χρήστης και τη ρουτίνα του. Άμα κάτι αλλάξει, θα έχει έναν εγκέφαλο, ο οποίος θα σκέφτεται και θα λέει ότι αυτό κάτι συμβαίνει. Σήμερα δεν είναι το ίδιο με ό,τι έκανες κάθε μέρα. Άρα λοιπόν το μηχάνημα μπορεί πλέον να δώσει ένα alarm χωρίς να πατήσει το κουμπί. Γιατί προβλέπει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, στο διαβήτη. Ενώ στη Λάρισα, για παράδειγμα, γενικά σε όλη την Ελλάδα, κάθε 3 μήνες έχουμε την γλυκοζημένη αιμοσφαιρίνη του περιβαλλοντικού ασθενούς και βλέπουμε αν έχει ρυθμιστεί καλά ο ασθενής. Αν λοιπόν, αν όμως καλά, και μας φέρνει τις μετρήσεις του σε χαρτί, αυτό το ζαχαρόμετρο όμως, αν μπορεί την ώρα που βλέπει τις μετρήσεις να πει ότι σήμερα έχεις 200 τόσο, άρα κάτι συμβαίνει, και αυτό συνεχίζεται τις επόμενες ώρες, μπορεί όμως να σκεφτεί να έχει ένα κώδικα με έναν εγκέφαλο και να καταλάβει αμέσως ότι κάτι συνέβη και να μου δώσει ένα αλάρμα από μόνο του. Αυτό λοιπόν μειώνει το κόστος το φόρτο το δικό μου. Διότι εμείς σαν γιατροί, όταν φανταστείτε να έχουμε τόσες μετρήσεις κάθε μέρα από εκατοντάδες ανθρώπους, δεν γίνεται. Δηλαδή η νέα τεχνολογία δεν μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τόσες μετρήσεις ζωντανά συνεχώς, αλλά αυτή η πληθώρα δεδομένων είναι αδύνατο να τις εξεργαστούμε εμείς και να τις καταλάβουμε. Και να ανταποκριθούμε σε αυτές. Άρα λοιπόν το Gatekeeper, γι' αυτό ονομάζεται Gatekeeper, είναι ο θηροφύλακας. Έχει το ρόλο να μας βοηθήσει λοιπόν τους επαγγελματίες υγείας τα διάφορα αυτά σήματα που έρχονται να τα περνάει από έναν ρυθμό, από ένα σωροτήρι και να μας λέει αυτό είναι πήγον, αυτό δεν είναι πήγον. Διότι αν εγώ καθίσω να δω 300 χρήστες κάθε μέρα το ζάχαρό τους, δεν θα κάνω δουλειά. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να τον υποστηρίξω. Πρέπει να μου βοηθήσει το σύστημα να μου διαλέξει το επίγον περιστατικό αυτό που ρυθμίστηκε την ημέρα. Αυτό λοιπόν κάνει το Gatekeeper. Είναι λοιπόν το έξυπνο σπίτι που δεν είναι απλώς
έξυπνο και έχει παρακολουθεί τον ηλικιωμένο, αλλά και σου δίνει και ένα σύστημα ιατρικής υποστήριξης, ιατρικής απόφασης, ένα τίσιμο σαν τρόπο σύστημα. Αυτό να βλέπω, εδώ όμως όλα αυτά, πώς, τα θέματα τα μεγάλα που προκύπτουν, είναι το αν έχουμε την πράδα τελικά, ένα σπίτι που σε παρακολουθεί. Αυτά ήταν τα πράγματα, τα πρώτα που έβαλε η Κομισιόν και που τα πρώτα παραδοτέρια, γιατί αυτό το χρόνο, αυτοί οι πιλότοι κάνουν ένα ολόκληρο χρόνο να προετοιμαστούν. Το Activate δηλαδή ξεκίνησε το 17 και τελειώνει τα μέσα του 20. Ο πρώτος χρόνος είναι αδειοδοτής εναντίον προστασίας δεδομένων, είναι τα συστήματα νομιμοποίησης δεδομένων, είναι τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, είναι όλα αυτά τα συστήματα, είναι τα ιατρικά πρωτόκολλα, δηλαδή το τι κάνουμε τι, πώς εκπαιδεύουμε το σύστημα, όλα αυτά μας παίρνουν πάνω από ένα χρόνο για να τα κάνουμε. Έτσι λοιπόν το Gatekeeper που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 θα κάνει όλο ένα ολόκληρο χρόνο, όλο το 20 για να ετοιμάσουμε αυτά τα πρωτότυπα, όλες αυτές τις αδειοδοτήσεις, όλες αυτές τις αμοιβήσεις δεδομένων και με το καλό το 2021 και το 2022 θα έχουμε τη νέα γενιά των έξυπνων σπιτιών αισθητήρες και οι οποίοι θα υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία. Αυτό είναι που θα κάνουμε το 2021 και το 2022 λοιπόν, με το Gatekeeper. Επίσης, εκτός από τους ηλικιωμένους άνω των 65 που είναι μοναχικοί και είναι πλέον σε κατάσταση που δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, το Gatekeeper έχει άλλο ένα πιλότο. Έχει τους 55 και πάνω για το μεταβολικό σύνδρομο. Τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο? Είναι ένα σύνδρομο παραγόντων κινδύνου. Δηλαδή, αν έχεις πάνω 55% περιφέρεια μέση, 55% περιφέρεια μέση σε άντρα και 85% στις γυναίκες, αν έχεις υπέρταση, και μετά από ένα κριτήριο, αν έχει ζάχαρο πάνω από 100 και κάποια γλυκερίδα πάνω από 150, είναι 5 κριτήρια. Αν έχει 2 από αυτά, έχει μεταβολικό σύνδρομο. Σχεδόν το 20% του ελληνικού πληθυσμού έχει μεταβολικό σύνδρομο. Στους δε άνω των 70 είναι το 46%. Μισή δηλαδή έχουν μεταβολικό σύνδρομο. Τι σημαίνει μεταβολικό σύνδρομο? Σημαίνει ότι σε 10 χρόνια το ρίσκο για να πάθω κάτι από την καρδιά μου ή εγκεφαλικό ή νεφρική ανεπάρκεια, όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε ότι πεθαίνει ένας άνθρωπος σήμερα στα 80 του, από την 90 του, το αυξάνει πάρα πολύ αυτό το ρίσκο. Άρα λοιπόν πρέπει να το προλάβουμε. Θα δώσουμε λοιπόν σε αυτούς 55 και από το χαροκό που έχει αυτό το πρωτόκολλο και το Πανεπιστήμιο της Αγίας του Διαιτολογικού, κατσετάκια, δηλαδή πόσο περπάτησε σήμερα, τι έφαγε σήμερα, θα σημειώνει σε ένα μετρολόγιο με εικόνες. Και αυτό το σύστημα θα σου λέει δεν είσαι τόσο καλά όσο πρέπει. Και αν στην στιγμή που έχει μεταβολικό σύνδρομο. Δηλαδή θα πάμε και στην πρόληψη. Όχι μόνο δηλαδή όταν έχει διαβήτη, αλλά πώς να μην πάθει διαβήτη. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα που προσπαθεί να σε κάνει να είσαι πιο καλά. Γιατί θα ξέρει πόσα βήματα περπάτησε, θα σου δώσουν τέτοια κατσετάκια και αυτό το σύστημα σου υπολογίζει το ρίσκο σου. Άρα θα είναι δηλαδή ένα βήμα παραπάνω. Αυτά είναι, θα έχουμε πάρει 1.000 χρήστες, 700 στην Αθήνα και 300 στην Κεντρική Ελλάδα και 150 διαβητικούς ασθενείς. Αυτό είναι ο πιλότος. Θα ξεκινήσει το 2022. Δεν μπορούσα να σας δείξω εικόνες γιατί άνοιξε πριν. Αλλά... Φανταστείτε να μας έρθει και η εικόνα και να πρόκειται ένα γιατρός που αισθάνομαι ότι θα χάνω χώρα, δεν θα βγω την πόρτα έξω. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που θέλω να κλείσω εγώ και τις ευχαριστήσω σας αφορά για τον χρόνο σας, είναι ότι εδώ επισέρχεται ένας άλλος σοβαρότατος παράγοντας σε αυτά που λέμε. Πάροχος σε αυτή την ενέργεια είναι ο Δήμος Βεβαινών. Δεν είναι ούτε ο Οδυσσέας Ράπτης, ούτε ο... μην ονομάσω εταιρείες τώρα, που έχουν κάποιο στόχο πέραν από την υπηρεσία που θα κόστιζε να μου πάρουν τα προσωπικά δεδομένα για να μου κάνουν διαφημίσεις. Πρέπει να εμπιστευτούμε λοιπόν στο Δήμο και να συγχαρούμε τον Δήμο ο οποίος παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες για να μπορέσει να βοηθήσει και να βελτιστοποιήσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων οι οποίοι ζουν ή απομονωμένοι ή άλλο μετά από όπως είπε ο γιατρός, ακόμη και στα αστικά κέντρα, αυτά να βελτιστοποιήσουμε και να προλάβουμε τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μας δυστυχώς μας φέρνει ο μοντέρνος τρόπος ζωής. Να τελειώνω, να σας ονομάσω ποιοι είναι οι 10 δήμοι της περιβόητης CitiesNet, δηλαδή η ψηφιακή κοινότητα κεντρικής Ελλάδας, είναι να ξεκινήσω από βορρά, είναι η Βέλια, η Κοζάνη, η Βεβαινά, η Κατερίνη, οι τέσσερις της Θεσσαλίας, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάδες, Απόλλως, η Λαμία και τα Γιάννη. Έχουμε διαλέξει λοιπόν ένα κομμάτι της Ελλάδας, που είναι όντως η κεντρική Ελλάδα, όπου αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιλότος. Διότι τα Τρίκαλα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συνοικία του Λονδίνου, ενώ οι ψηφιακές πόλεις, αυτό το έβρος, το γεωγραφικό με τις διάφορες διακοιμάνσεις τώρα και πληθυσμιακά με την ποσότητά του, είναι ένα αξιόλογο δείγμα που περιλαμβάνει μέσα πολλά στοιχεία ικανά για να μπορέσει η έρευνα να πάει καλά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία.
σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά αν δεν υπήρχε η Τρίκαλα και οι ψηφιακές πόλεις Κεντρικής Ελλάδας. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να προωθήσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Και γι' αυτό θα θέλω να μας πείτε και δύο λόγια, κύριε Ράπτη, για το τελευταίο μέρος της εκδήλωσης που αφορά τις αναπτυξιακές οκτάδες εργαλεία καινοτομίας πλέον. Κάτι που χρειάζεται, υπάρχουν εδώ μέσα και ήταν και άλλοι δύο αντιδήμαρχοι, οι αγαπητοί ο κ. Κατσάρης και ο κ. Κιάκας, να δούμε τι μπορούν να μας προσφέρουν αυτές οι εταιρείες και τι κέρδη έχουμε για τους δήμους μας. Αναπτυξιακές οκτάδες. Ίσως κρατηνόμαι εγώ. Ήμουν στην ελεύθερη αγορά τα τελευταία 15 χρόνια, Τρικαλινός, γύρισα στα Τρίκαλα και ασχολήθηκα με το Δήμο. Και από το 2008 έχουμε το όνομα, είμαστε η Τρίκαλα ΑΕΣΟ, είμαστε η αναπτυξιακή του Δήμου Τρικαίου. Οι αναπτυξιακές είναι αυτό που βρήκα και συνεχίζεται και μέχρι και σήμερα, κάποτε εργαλεία του Δήμου, τα οποία δυστυχώς παρεξηγήθηκαν. Και παρεξηγήθηκαν κυρίως, το ονομάζω, από κάτω διαχείριση. Η κακοδιαχείριση δεν σημαίνει ότι την έκανε ο Δήμαρχος ή ο τότε διευθυντής, η κακοδιαχείριση την έκανε η κοινωνία, διότι κάποτε είπε ότι οι αναπτυξιακές είναι ένα πεδίο που μπορεί να μπει κάποιος μέσα, να πάρει λεφτά ή να του κοστάει λεφτά ή να διεκδικήσει τα λεφτά ή να γίνει μόνιμος. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αναπτυξιακή εταιρεία είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μικρό γραφείο, να το πω έτσι, το οποίο πρέπει να βοηθά το Δήμο να κάνει γρήγορα τις δουλειές του. Αντί λοιπόν ο Δήμος να κάνει δουλειές καθημερινότητας, δηλαδή μικρές συμβάσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και πιο, ας το πω, αναπτυξιακά, φτάσαμε στο σημείο οι αναπτυξιακές εταιρείες σήμερα να είναι μια μικρογραφία με τις ίδιες διαδικασίες κτλ. Ένα αισιόδοξο μήνυμα είναι αυτό που μετέφερα μόλις τώρα, είναι η διαβούλευση που υπάρχει για ένα άρθρο που αλλάζει τις αναπτυξιακές εταιρείες στη μορφή τους στους Δήμους, θα μπορούν να κάνουν έργα και να προσλαμβάνουν κόσμο για να ολοκληρωθούν συγκεκριμένα αυτά τα έργα. Θα τελειώσει το έργο, θα φύγει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο και πάρα πολύ σωστό, διότι ανάγκες και έργα υπάρχουν πάντα. Το ζήτημα είναι ότι ο κύκλος αυτός πήγα σε μια αναπτυξιακή άνθρωπη, είμαι στο Δήμο και σε θέση μάλιστα που δεν ξέρω πώς δουλεύει, γιατί εκεί υπήρχε μια τρύπα στο Δήμο και πίτα, να σταματήσει. Αναπτυξιακές ευκαιρίες υπάρχουν πάρα πολλές. Πέραν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που είναι, ας πούμε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, καλή ώρα του Act of Days, καλή ώρα του Φιέτη Κύπρου που θα έρθει σε εσάς τώρα, μια δουλειά που γρήγορη που έχει να φανταστώ εδώ σε εσάς είναι ο αποχαιρετισμός. Ξαναπράγει να ρυθμίσω με το χέρι. Ο Δήμαρχος κανονικά πρέπει να είναι το πρωί να βγει, να κάνει κανένα διαγωνισμό, να δει κανένα κολλάβο, να τον έχει έτοιμο και να πάει να ξεκινήσει. Αυτά είναι έργα για τις αναπτυξιακές. Είναι έργα για τις εταιρείες του Δήμου που μπορούν γρήγορα και ευέλικτα να βρεθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ή αν έχει συνοδευτεί ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής, να πάρει μια γρήγορη απόφαση για να μπορέσει να την λύσει. Αυτό δεν είναι τα χιόνια. Φανταστείτε τώρα τον συνάδελφο, ο οποίος έχει να κάνει με ανθρώπους, με ψυχές και τη βοήθεια στο σπίτι. Δεν μπορεί να είναι αυτό στηριζαρισμένο πίσω από βαριές διαδικασίες δημόσιας διοίκησης. Πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Η ευελιξία σιγά σιγά θα φέρει και τους ανθρώπους σε θέση ευθύνης για να μπορέσουν να κοκκεντρωθούν, να μπορέσουν να παράξουν έργο. Όταν παράγουν έργο, κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Εγώ εύχομαι ολόψυχα αυτός ο νόμος να περπατήσει γιατί δεν συμφωνούν στην κατεύθυνση και να μπορούν οι αναπτυξιακές εταιρείες του Δήμου να κάνουν έργα μικρά, αλλά ουσιαστικά γρήγορα και με ποιότητα. Να μπορεί δηλαδή να τραβήξει και να φύγει, διότι δεν θα είναι η περιβόητη ιστορία που έχει περάσει τη σύμβαση του κυρίσουμε έργο, όπως το λέμε, το έκτοτος και το έργο μένει στη μέση και η λακκούβα παραμενική κτλ. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε, αυτό τουλάχιστον μας είπαν και όλοι αυτοί τα τελευταία χρόνια τρόικες και ξετρόικες, ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτό το κομματάκι. Να γίνει ο Δήμος, έχει άλλα σοβαρότατα θέματα να ασχοληθεί, ακόμα και ακόμα και θέματα υγείας. Σας πληροφορώ στο εξωτερικό, η υγεία είναι στο Δήμο. Μπορεί να είναι στο κράτος η υγεία, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνει. Πράτος, ο Δήμος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα, η τουριστική είναι στο Δήμο, η αστυνομία είναι στο Δήμο. Οι αναπτυξιακές εταιρείες μπορούν να πάρουν κομμάτια τα οποία χρειάζονται άμεση και ας το πω έτσι,
Όχι σοβαρή, είναι καθιέρα και σοβαρή. Άμεση και σωστή δουλειά να γίνεται με άμεση επιστασία και να βλέπει το αποτέλεσμα να είναι ορατό και να μπορεί να το ελέγχει, να το περιστοποιεί και να το κυνηγά. Γενικά. Οπότε ήθελα να ρωτήσω την κυρία Καραπέρη, πώς ήταν η συνεργασία με τους ανθρώπους που τοποθετήθηκαν οι εξοπλιστές στα γραμμένα τους. Αν υπήρχε ικανοποίηση και αν ήταν αρνητικό το αποτέλεσμα, όσον αφορά την περιοχή μας. Και πώς ήταν αυτή. Στα γραμμένα ήταν 15 σπίτια. Θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, γιατί νομίζω αρχικά είχατε βρει 20-22 σπίτια. Ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα είναι το τεχνικό κομμάτι του σήματος. Δηλαδή, καλό είναι να θες να φτιάξεις και 30 και 40 σπίτια, αλλά σε κάποιες περιοχές, ειδικά στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουμε δυστυχώς αυτό το πρόβλημα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δοκιμάσουν μια υπηρεσία, αλλά όταν φτάνουμε εκεί, δεν υποστηρίζεται το δίκτυο για τις υπηρεσίες αυτές, ειδικά σε κάποια απομακρυσμένα σημεία. Η τελική αξιολόγηση, η αξιολόγηση γίνεται σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Στην αρχή, όταν μπαίνει κάποιος στην πιλωτική δοκιμασία, ενδιάμεσα και στο τέλος, τώρα δηλαδή που θα ολοκληρωθεί. Τώρα θα δούμε αν τελικά είχε αποτέλεσμα η υπηρεσία. Γιατί οι κλίμακες οποίες, οι τερματολόγοι που θα συμπληρώσουν οι δομένοι, τους ρωτάνε πολλά πράγματα όσο αν τους φάνηκε εύκολη υπηρεσία, αποτελεσματική, αν νιώσαν μεγαλύτερη ασφάλεια. Και επίσης εκεί θα δούμε και πόσες φορές τη χρησιμοποίησαν αυτή την υπηρεσία, πόσες φορές πάτησαν το κουμπί πανικού. Πόσο γρήγορα εμείς ανταποκριθήκαμε στο κουμπί και πανικού και πήραμε τηλέφωνο να δούμε την όλα καλά. Αυτό τώρα θα φανούμε. Είναι η μεγάλη στατιστική μελέτη που θα τρέξει από εδώ και πέρα μέχρι και το φθινόπωρο του 20. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι ήταν ένα σημαντικό κομμάτι, ήταν πολύ απλή η υπηρεσία, δεν ήταν παρεμβατική. Δεν χρειαζόταν καν καλώδια. Οι εισιτήρια δεν χρειαζόταν κάποιον να τρυπήσει και να του βάλει στον τοίχο. Ήταν πολύ μικρά γαζεδάκια τα οποία απλά το αποκτούσε σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Το οποίο θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Καλό είναι σε άτομα τέτοιες ηλικίες να μην είναι πολύπλοκες υπηρεσίες, να είναι απλές και κατανοητές. Θεωρώ ότι εγώ το πετύχαμε. Αν θα μπορούσαν να είναι πιο αναπτυγμένες, εννοείται, αλλά είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που μπορεί για παράδειγμα να αξιολογήσει. Πώς θα μπορούσαν να τις βελτιώσουμε, σίγουρα να μπορούν να πηγαίνουν μέσω μηνύματα στο κινητό η ειδοποίηση του συγγενείς και όχι μέσω email. Λέω πράγματα τα οποία έχω δει στις αξιολογήσεις που έχουμε κάνει μέσα σε αυτό το διάστημα. Όλα αυτά είναι πολύτιμα μαθήματα για μας, γιατί μπορούμε στην ουσία να σχεδιάσουμε τις υπηρεσίες του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση. Απλά να πω ότι πρέπει να παρακολουθείτε το Δήμο και τον τοπικό τύπο όταν ξανάρθετε ένα τέτοιο πρόγραμμα, χωρίς να είστε υποψήφιο ωφελούμενοι. Δηλαδή ο Δήμος δημοσιεύει και να μπορείτε να είστε, γιατί όχι ωφελούμενοι εσείς ή οι συγγενείς σας. Λέω Δημητρώτης, είμαι πρόεδρος της Κοινοφιλούς του Δήμου Κοζάνης. Εμείς κάτι ανάλογο έτρεχε παλιότερα στο Δήμο μας με απόλυτη επιτυχία. Βέβαια το τρέχανε από ό,τι μας είπαν τα παιδιά που είδε στο σπίτι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, το οποίο είχε αποτελέσματα πολύ αξιόλογα. Το θέμα είναι ότι, όπως και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη λήξη του, τι γίνεται μετά. Εδώ δημιουργείται μια υπηρεσία. Όπως πολύ σωστά είπατε, όντως οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας το κυνηγάνε, γιατί μέσα από τις ύπηρες στην ΟΤΙ, γιατί για email θα τα προτιμούσαν με SMS. Ή μπορούν πλέον τα καινούργια κινητά να κάνουν καρδιογραφήματα. Είναι ένα κέρδος για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και αρχίζουν να δοκιμάζουν αυτή την τεχνολογία. Εμείς λέμε ότι αυτή είναι μια υπηρεσία που φέρνει το Δήμο, που στοχεύει στους δημότες, που έχει κριτήρια ο Δήμος που θα την παρέχει. Και αν μου επιτρέπετε με όλο το θάρρος, αυτοί πρέπει να πάρει αρχικά σε ανθρώπους που δεν μπορούν να την υποστηρίξουν με χρήματα. Άρα λοιπόν είναι κοινοφιλής η υπηρεσία την οποία θα πρέπει να δώσει ο Δήμος σε καλή ώρα η περιφέρεια, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Σε δεύτερη, σε επόμενη φάση, εκεί πάμε. Οδηγούμαστε δηλαδή στο να υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες από το κινητό μας, αν εγώ μπορώ να τις αγοράσω, από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που είπατε, ή από το Δήμο, αν ο Δήμος μου την προσφέρει από την περιφέρεια να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι ερευνητικά τα προγράμματα, όπως είπαμε από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς, και είναι κάτι που τώρα που κουνήσαμε το καμπανάκι και μάλλον που σκέφτονται, να φανταστείτε ότι και τις συσκευές που μας είχαν δώσει, τις απαξιώνουν. Δεν τις απαξιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια κουβέντα είπαμε. Αυτές κάθε εξάμηνο αλλάζει η τεχνολογία τους. Άρα αυτές που είχαμε εμείς, που έλεγε ο γιατρός από το Ρηγείο και έρθει λεπτά, το ιατρικό πρωτόκολλο για 10 χρόνια. Άρα δηλαδή μετά από 10 χρόνια για πέταμα.
Ας μείνουμε όμως συντονισμένοι στο πνεύμα, αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε σήμερα, ότι αλλάζει η καθημερινότητά μας. Πρέπει να εμπιστευτούμε ή να συμμετέχουμε σήμερα πιλωτικά και να είμαστε πρωτοπόροι ή να εμπιστευτούμε αυτές τις μορφές πρόνοιας. Αυτές έχει η υγεία αλλάζει και είναι η πρόληψη καλύτερη από το θεραπεύτη. Άρα λοιπόν την πρόληψη μπορούμε να προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία. Γεια σας, είμαι Καθάρης Αλεξίπρος, είμαι διεύθυνος κοινωνικής μέρημνας και πρόσφατα σε ένα συνέδριο που υπήρχε στο Υγειών Πόλεων που συμμετείχαμε και εμείς και όλοι μας προτρέπουν να πάμε στα κέντρα υγείας, δηλαδή στα κέντρα πρόληψης υγείας. Αυτό που λέτε, μήπως έρχεται σε αντίθεση με τα κέντρα πρόληψης. Τα κέντρα υγείας είναι συμπληρωματική δομή με την έννοια ότι κάνει εκστρατείες ενημέρωσης στον πληθυσμό πρόληψης, ας πούμε, κάνει τεστ Παπα-Νικολάου υπενθυμίσεις, κάνει υπενθυμίσεις για ή φέρνει θελοντές γιατρούς για να κάνουν για το ανέβρισμα αυτής, screening. Δηλαδή συμπληρώνει την πρωτοβάθμια με κλασικά μέτρα της αγωνιστικής τεχνολογίας, απλώς έχει ένα software που συντονίζει την εργασία του επαγγελματία υγείας σε κάθε Δήμο, το οποίο το παρέχει το διαδημοτικό δίκτυο. Δεν έχει κάτι άλλο. Ο νόμος που θα έρθει αυτό το μήνα ή τον επόμενο για τη δημόσια υγεία θα αναγκάσει, θα υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο που θα συντονίζει και τα ΚΕΠ υγείας και τα κέντρα υγείας και τα ΤΟΜΗ και δημοτικά ιατρία που έχουν μερική Δήμο που συλλάβησε και Αθήνα. Άρα λοιπόν θα έρθει και συντονιστικός φορέα. Αλλά είναι συμπληρωματικό της κλασικής πρωτοβάθμιας. Αυτό είναι πάρα πολύ καινοτόμο γιατί βάζει την νέα τεχνολογία και το Horizon, το πρόγραμμα που το χρηματοδοτεί, είναι για να δοκιμάσει κάτι κομισιόν τώρα που θα το δούμε μεθαύριο σε 5, 6, 10 χρόνια. Θα βγει ΕΣΠΑ, γιατί το ΕΣΠΑ είναι η κλασική δομή. Ενώ αυτά είναι τα πιλωτικά. Άρα είναι κάτι που θα έρθει. Ό,τι βλέπουμε σήμερα είναι μετά από 5-6 χρόνια εκεί. Αλλά έχει πολύ δίκιο, είναι πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πραγματικά είναι εκπληκτικά αυτά που μαθαίνουμε σήμερα. Και σίγουρα η πρόληψη είναι το άλλο και το μέλλον. Δεν είναι όμως την κουλτούρα μας. Και ένας λόγος παραπάνω και για την οικονομική κρίση που αυξάνεται ακόμη και πίσω. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ αργοί σε τέτοιες δράσεις. Είναι το μέλλον. Θέλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Συνεπώς, η περιφέρεια είναι θετικότατη στο να μπορούν να εξελίξουν τέτοιου είδους προγράμματα. Σε καλή συνεννόηση πάντοτε, έτσι. Υπάρχει μια σωστή επικοινωνία. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστούμε όλους και κλείνοντας, αφού ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους, τους συνεργάτες μας από τη ΔΚΕΚ που βοηθάνε στην υλοποίηση του προγράμματος, τον κύριο Μίχο με τον οποίο το ξεκινήσαμε, τον κύριο Πούλιο που το συνεχίζει. Εγώ ευελπιστώ να είναι τα αποτελέσματα πολύ θετικά και όταν μιλάμε για έξυπνες πόλεις, καλά είναι όλα τα άλλα που κάνουμε με τους δρόμους, τις λάμπες, τα σκουπίδια κτλ. Αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο είναι ο άνθρωπος και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που πραγματικά σημαίνει έξυπνη πόλη και ευχαριστούμε πολύ.